η πρόσθειο χιαστού μια συχνή και ιδιαίτερα επώδυνη βλάβη στο γόνατο. Ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης, πόσο επιτυχημένες και σε πόσο χρονικό διάστημα επιστρέφει κανείς στις δραστηριότητές του. Ακόμα, αρθροπλαστική ισχύου με τη χρήση της μοντέρνας τεχνολογίας, ακρίβεια στο αποτέλεσμα της τοποθέτησης και μακρά διάρκεια ζωής του μοσχεύματος. Τα ωφέλη από τις νέες μεθόδους. Σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Είμαι ο Γιάννης Μούτσος. Η οστεοαρθρίτιδα και πιο συγκεκριμένα του ισχύου ή του γόνατος πολλές φορές μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό πρόβλημα για τον ασθενή, μειώνοντας και την απόλαυση της ζωής, αλλά πολύ δε περισσότερο περιορίζοντας την ποιότητα ζωής του ασθενή. Μπορεί να αποτελέσει βεβαίως ένα πρόβλημα γιατί ίσως ο ασθενής τελικά καθυλωθεί στο κρεβάτι ή στην καρέκλα, με βασικό πρόβλημα την αυτοεξυπηρέτησή του και πολλές φορές μπορεί να γίνει και βάρος στην οικογένειά του. Η σύγχρονη τεχνολογία όμως έχετε να μας δώσει λύσεις. Και όταν μιλάμε για λύσεις, μιλάμε για αυτές οι οποίες έχουν μια πολύ καλή εξατομικευμένη μελέτη της λύσης που θα δοθεί σε ό,τι αφορά την άρθρωση, αλλά και πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο θα έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Για το θέμα λοιπόν της αρθροπλαστικής ισχύου, αλλά και για τη ρήξη χιαστού του γόνατος, έχουμε κοντά μας τον ειδικό χειρουργό Κωνσταντίνο Ιντζόγλου. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Μούτσο. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας, γιατί φαίνεται ότι, όπως προανέφερα, η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα συχνό. Και φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολλούς ενήλικες, αλλά και ενδεχομένως νεαρούς που μπορεί να έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Πιο συγκεκριμένα για το ισχύο και για το γόνατο σε δεύτερη μοίρα. Βεβαίως, είναι αλήθεια. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη σημερινή κοινωνία, που όλοι οι άνθρωποι όλο και περισσότερο κινούνται, άρα η κίνηση είναι το ζητούμενο. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που καθυλώνει τον ασθενή στο κρεβάτι, που μπορεί να τον καθυλώσει. Εμείς δεν φτάνουμε να τον αφήσουμε να καθυλωθεί στο κρεβάτι. Είναι βέβαια η αρθρίτιδα ισχύου. Η αρθρίτιδα ισχύου, ποια είναι τα βασικά αίτια από τα οποία την προκαλούν? Μπορεί να είναι δηλαδή κληρονομικά, μπορεί να είναι από το περιβάλλον, εγγενή? Τα είπατε όλα. Τα ξέρετε μόνο σας λοιπόν. Μισός γιατρός θα έλεγα. Είναι αλήθεια ότι είναι κληρονομικά βασικά τα αίτια. Μπορεί να είναι μετατραυματικά, δηλαδή μετά από κάποιο τραυματισμό να συμβεί η αρθρίτιδα ισχύου, και βέβαια μπορεί να είναι αυτό που λέμε ρευματολογικά, ρευματικής φύσεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτά είναι τα βασικά αίτια, ας πούμε, της αρθρίτιδας ισχύου. Συγγνώμη. Σε ποιο σημείο όμως πρέπει να φτάσει κανείς για να μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για μια επέμβαση, η οποία τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήταν μια επέμβαση που δεν ήταν εξαιρετικά ανώδυνη? Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μιλάμε για το minimally invasive, δηλαδή την περιορισμένη επεμβατικότητα χειρουργία. Πολύ σωστά. Η γνώση σας είναι πολύ υψηλού επίπεδου, λοιπόν. Το minimally invasive είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ορθοπαιδική. Η ορθοπαιδική χειρουργική, γενικά μιλώντας, είναι μια ειδικότητα που υπησέρχεται η τεχνολογία, άρα λοιπόν η ορθοπαιδική χειρουργία, η σύγχρονη, έχει δεχτεί μέσα της την σύγχρονη τεχνολογία. Οι εταιρείες μας παρέχουν πολύ σύγχρονους υπολογιστές, ρομποτικά μηχανήματα κτλ. Που όλοι ξέρουμε, με πάντα κοινό στόχο το καλό του ασθενούς, της πιο γρήγορης και άμεσης κινητοποίησης και επανόδου στην ποιότητα ζωής που ο καθένας μας επιθυμεί. Και κρατάω το ανώδυνες βεβαίως σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί από όσο τουλάχιστον μπορούμε να αντιληφθούμε, όταν μια επέμβαση είναι μικρής διάρκειας, τότε μειώνονται και τυχόν άλλες παρενέργειες που μπορεί να υπάρχουν για ένα ασθενή. Π.χ. μια εμβολή, ένα καρδιαγιακό νόσημα. Τα λέτε πολύ σωστά. Οι σύγχρονες μέθοδοι, όλες οι σύγχρονες μέθοδοι, έχουν το βασικό στόχο την επάνωδο στη γρήγορη κινητοποίηση. Άρα, αφού ο ασθενής δεν κάθεται στο κρεβάτι όπως παλιότερα συνέβαινε, άρα κινητοποιείται γρήγορα. Τα αντιπικτικά χρειάζονται, ναι, μεν για προληπτικούς λόγους, αλλά δεν είναι τόσο απαραίτητα πια. Πιο παλιά, καθυλωνόταν ένας ασθενής που έκανε μια αρθροπλαστική ισχύου για την οποία μιλάμε τώρα. Μπορεί να καθυλώνταν στο κρεβάτι περιμένοντας να γίνει καλά, μπορεί 2 μήνες. Πλέον αυτά δεν ισχύουν. Την επόμενη στιγμή σχεδόν περπατάει κανονικά. Την επόμενη μέρα περπατάει κανονικά πλήρως. Άρα δηλαδή ο χρόνος αποκατάστασης και μάλλον ο χρόνος κινητοποίησης του ασθενούς είναι ίσως και σε μερικές ώρες από την επέμβασή του. Πολύ σωστά. Πριν φτάσω όμως στην επέμβαση, θέλω να ρωτήσω
Ποια είναι εκείνα τα στάδια της οστεοαρθρίτιδας που θα πρέπει βεβαίως να μεσολαβήσουν μέχρι να φτάσει κανείς να μιλήσει πλέον για επέμβαση? Πολύ σωστά. Είναι προφανές ότι δεν χειρουργούνται όλοι. Δεν βλέπουμε κάποιον ασθενή και αμέσως πάμε να χειρουργήσουμε. Πρέπει να γίνεται με βάση κάποια κριτήρια. Έρχεται ένας ασθενής στο ιατρείο μας, τον εξετάζουμε πάνω απ' όλα, παίρνουμε ένα ιστορικό, βλέπουμε αν ήταν οι γονείς του που έπασχαν, αν ήταν κάποιος τραυματισμός, μια πτώση από μοτοσυκλέτα στο παρελθόν κτλ. Ένα τροχαίο, κάτι τέτοιου είδους. Μια καλή και πλήρης κλινική εξέταση είναι απαραίτητη. Είναι πάντα σημαντικό, που λέω εγώ χαριτολογώντας, να ξαπλώσουμε τον ασθενή. Πρέπει να το πιάσουμε, να δούμε την κίνηση της άρθρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Αυτά είναι που μας κατευθύνουν. Και βέβαια, ίσως χρειαστεί σχεδόν πάντα ένας ακτινολογικός έλεγχος, δηλαδή μια ακτινογραφία. Μπορεί και μια αξιονική ανάλογα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αφού συνεκτιμήσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες, θα προτείνουμε σε κάποιους ασθενείς το χειρουργείο. Στους περισσότερους θα προτείνουμε να μην χειρουργηθούν. Ανάλογα λοιπόν το στάδιο, υπάρχουν 4 στάδια αρθρίτιδας ισχύου. Ανάλογα το στάδιο μπορούμε να προτείνουμε συντηρητική αγωγή, δηλαδή όχι χειρουργείο. Το συντηρητική αγωγή θέλω να τονίσω εδώ, κύριε Μούτσο, ότι δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά είναι. Έχουμε κίνηση, μπορούμε να κάνουμε κάποιες φυσικοθεραπείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω εδώ για όλους τους τηλεθεατές μας, ότι το κολύμπι είναι πάρα πολύ καλή άσκηση. Και δεν επιβαρύνει την άρθρωση αυτή το κολύμπι, δεδομένου ότι είτε κάνουμε το ελεύθερο που λέμε, δηλαδή τα πόδια κινούνται πάνω κάτω, είτε το πρόσθιο, όπου έχουμε εκεί μια πολύ μεγαλύτερη κίνηση της άρθρωσης αυτής, δεν επιβαρύνει τελικά. Χαμογελάω γιατί τα λέτε πολύ. Είναι αυτό. Πρόσθετο δεν προτείνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που προτείνω εγώ είναι πάντα το ύπτιο, που έχει πάντα σε έναν άξονα στην ουσία κίνηση, και το ελεύθερο. Μάλιστα. Πρόσθετο και πεταλούδα, βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο τρόπο κολύμβηση αυτό. Αλλά το πρόσθετο και πεταλούδα δεν προτείνονται, γιατί επιβαρύνουν πάρα πολύ στροφικά την άρθρωση του ισχύου. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε ύπτιο. Θέλουμε κολύμπι, λοιπόν. Θέλουμε κίνηση μέσα στο νερό, άρα χωρίς βαρύτητα. Ήπια, λοιπόν, κίνηση χωρίς να επιβαρύνει τη άρθρωση. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ξεκάθαρο πια, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες γι' αυτό, ότι η άρθρωση που κινείται καθυστερεί να έρθει η ώρα που θα χειρουργηθεί. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, η πρότασή μας, η συντηρητική, είναι κινητοποίηση, κίνηση, διατάσεις, κολύμπι, περπάτημα. Και βέβαια κάποιες φυσικοθεραπείες όσο χρειαστούν, κάποια φαρμακευτική αγωγή. Εδώ χρειάζεται μια καλή χρήση των συντηρητικών μέσων από τον γιατρό. Δηλαδή, το να παίρνουμε φάρμακα μια ζωή δεν είναι απάντηση, δεν είναι η λύση του προβλήμά μας. Άρα το να πάρουμε 3 μέρες, 4 κάποια φάρμακα και να είμαστε καλά, είναι εφικτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Γιατρέ, όμως, το ερώτημα είναι, όταν υπάρχει πλέον βλάβη στην άρθρωση, συνήθως οι επιφάνειες μεταξύ τους των οστών αρχίζουν να τρίβονται. Δηλαδή, λείπει αυτή η μεμβράνη προστατευτική, η οποία προστατεύει, η οποία δίνει τη λίπανση ανάμεσα στα 2 οστά. Όταν, λοιπόν, αυτή η μεμβράνη, το λέω έτσι πολύ και το χόνδρο. Απλά, και το χόνδρο. Αν, λοιπόν, ο χόνδρος αυτός έχει τραυματιστεί, έχει αφαιρεθεί από την πολυκερία ή από κάποιο άλλο πρόβλημα, τότε μια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μας βοηθήσει? Με κανέναν τρόπο. Άρα εκεί, λοιπόν, οδηγούμαστε πού? Εκεί θα προγραμματίσουμε αναγκαστικά, μια και μιλάμε για το ισχύο, μια superpath αρθροπλαστική ισχύου. Ένα λεπτάκι. Superpath. Εγώ το ακούω αυτό και δεν γνωρίζω τι είναι. Τι ακριβώς είναι το superpath αρθροπλαστική ισχύου? Είναι η αρθροπλαστική ισχύου, είναι η αντικατάσταση των αρθρώσεων του ισχύου, που είναι το μοιραίο και η κοτήλη, δηλαδή η άρθρωση με την οποία περπατάμε ψηλά στην ελιά, που λέει ο κόσμος, στο ισχύο μας, την αντικαθιστούμε. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η κατάσταση, το ανατομικό μονοπάτι. Από το δέρμα πώς φτάνουμε μέχρι τα κόκαλα, η να το πρόσδοση, πω λίγο λαϊκό. Λοιπόν. Ο ανατομικός δρόμος, η προσπέλαση. Όπως θέλει ας το πει κανείς, από το σημείο που κόβουμε στο δέρμα, γιατί έχει μια τομή στο δέρμα, ελάχιστη μένα, αλλά έχει μια τομή, δεν γίνεται μαγικά αυτό. Δεν γίνεται λαπαροσκοπικά όπως σε άλλες περιπτώσεις. Δεν γίνεται καμία αρθροπλαστική, δεν γίνεται λαπαροσκοπικά. Αυτό είναι μια παρανόηση του κόσμου, πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Άρα λοιπόν είναι μια τομή που γίνεται στο δέρμα και ο τρόπος να φτάσουμε στα οστά
είναι η Super Puff αρθροπλαστική ισχύου. Πάμε λοιπόν, γιατρέ, τώρα να δούμε ακριβώς πώς εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος Super Path και τι ακριβώς είναι, ώστε να κατανοήσουμε γιατί διαφέρει από τις προσπελάσεις αυτές που λέμε την εμπρόστια, την πλαϊνή ή και την οπίστια. Λοιπόν, στο βίντεο αυτό βλέπουμε ότι ο ασθενής είναι εξαπλωμένος πάνω σε ένα χειρουργικό τραπέζι. Ερώτηση πρώτη. Χρειάζεται κάποιο εξειδικευμένο χειρουργικό τραπέζι για αυτή την επέμβαση? Όχι, κύριε Μουτζο. Είναι ένα απλό τραπέζι χειρουργικό που έχουμε σε όλα τα νοσοκομεία μας και στην Ελλάδα βέβαια. Η θέση του ασθενούς είναι στο πλάι, άρα το είναι και εδώ, μια βέβαια, θέση η οποία, την οποία γνωρίζουμε όλοι οι χειρουργοί. Το καλό της Super Path, μιλάω για εμάς τους χειρουργούς αυτή τη στιγμή, είναι ότι είναι μια μέθοδος που δεν έχει αυτό που λέμε μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, δηλαδή δεν σου παίρνει πολύ καιρό να τη μάθεις, και έχει και το καλό, ειδική γνώση, αλλά τη λέω, ότι αν για κάποιο λόγο ο ασθενής είναι αυτό που λέμε δύσκολο περιστατικό, μπορείς να γυρίσεις σε μια παραδοσιακή μέθοδο χωρίς κόστος για τον ασθενή. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, τη Super Path, αν κάτι δεν είναι τόσο καλό, δεν το βλέπεις καλά κτλ, κτλ, μπορείς προς όφελος του ασθενούς να κάνεις χωρίς άλλη τομή. Από την ίδια μικρή τομή, τον πόσο είναι εκατοστά παρελθόντος? Είναι περίπου 6 με 8 εκατοστά. Μάλιστα. Μπορείτε λοιπόν να μεταπηδήσετε, μου λέτε, σε μία άλλη τεχνική, χωρίς να υπάρχει βεβαίως επιβάρυνση στο οικονομικό κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο. Εννοείται. Αυτό πάντα είναι, ο στόχος μας πάντα, κύριε Μούτσο, είναι το καλό του ασθενούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ερώτηση. Έρχεται λοιπόν ένας ασθενής και σας λέει: γιατρέ, εγώ έχω ακούσει για την τεχνική Super Path. Έχω ακούσει για την τεχνική Almis, Amis και ούτω καθεξής. Εκείνος επιλέγει ποια θα είναι η μέθοδος που θα ακολουθήσει ή εσείς πρέπει να του εισηγηθείτε και βεβαίως αν χρειαστεί να επιμείνετε? Σας λέω για παράδειγμα στην μέθοδο Super Path. Πρώτα απ' όλα θα απαντήσω επιστημονικά. Το σωστό είναι ο ασθενής να διαλέξει το χειρουργό του. Εμένα το βασικότερο από όλα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν πρέπει να διαλέγει ο ασθενής τη μέθοδο και μετά το χειρουργό του. Πρέπει να διαλέγει το χειρουργό του και μετά να συζητήσει μαζί του ίσως τον τρόπο αντιμετώπισης. Η Super Path αρθροπλαστική ισχύου διαφέρει από τις άλλες, γιατί αυτό με ρωτήσατε βασικά, στον τρόπο προσπέλασης. Οι διάφορες άλλες επεμβάσεις, εξίσου ίσως καλές, είναι η Amis, Almis, Supine, Roasi κτλ, Moor, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι η βασική διαφορά του ισχύου με το γόνατο, όταν μιλάμε για αρθροπλαστικές, είναι ότι το γόνατο έχει μία επέμβαση, ένα τρόπο προσπέλασης μπροστά στο κέντρο του γόνατος που κάνουν όλοι οι χειρουργοί παγκοσμίως πια. Το ισχύο διαφέρει στο ότι μπαίνουμε από πολλές ανατομικές οδούς, από διάφορα ανατομικά μονοπάτια. Τι μας εξασφαλίζει αυτό? Η Super Path, αυτό πάω να πω πολύ σωστά, η Super Path είναι από πάνω. Στην ουσία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στον ασθενή ότι ουσιαστικά δεν γίνεται από το πλάι κάθετα προς το ισχύο, αλλά γίνεται από ψηλά, από το σώμα, ναι, με κατεύθυνση προς το κάτω μέρος του προς του ποδιού. Το σωστά. Προς το μοιραίο στον, όπως βλέπουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Με τον τρόπο αυτό παραμερίζουμε όλους τους τένοντες. Άρα δεν κόβεται. Κανένα τένοντα, κανένα αγγείο. Και δεν εξαρθρώνουμε, η βασική διαφορά της Super Path είναι ότι δεν εξαρθρώνουμε ποτέ το ισχύο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οι περισσότερες άλλες επεμβάσεις εξαρθρώνουν το ισχύο διεγχειρητικά. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή του, σε εισαγωγικά, το ισχύο έχει εξαρθρωθεί την ώρα που κοιμάται ο ασθενής. Άρα χαλαρώνουν οι τένοντες που το κρατάνε. Πολύ σωστά. Άρα χαλαρώνουν όλοι οι σύνδεσμοι, τένοντες κτλ. Που το κρατάνε. Για να κάνει αυτό το εξάρθρωμα του ισχύου, ζορίζεται και το γόνατο ίσως. Άρα κάνουμε ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να κάνουμε και κάποιες βλάβες στο γόνατο χωρίς να το θέλουμε. Η Super Path είναι η μόνη που χειρουργούμε μέσα από μια μικρή τομή και δεν εξαρθρώνουμε το ισχύο. Μάλιστα, στα παραδοσιακά περιοδικά τη Super Path, στις παραδοσιακές εργασίες που βγήκαν πρώτα το 2007, που ανακαλύφθηκε στην Αμερική από τον Τζίμι Τσο, η Super Path, λέει, αυτός περιέγραφε ότι είναι μια επέμβαση πώς κάνουμε τα καραβάκια μέσα στο μπουκάλι, που πάμε και παίρνουμε κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι και το φτιάχνουμε ένα καραβάκι και λες πώς βγήκε αυτό το καράβι εδώ μέσα στο μπουκάλι από το τόσο στενό στόμιο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από μια μικρή οπή του δέρματος
μια τρύπα στην ουσία. Εμείς πάμε και στείνουμε σε εισαγωγικά ένα καινούριο ισχύο, όπως είναι, αυτό το λέω με κάθε ειλικρίνη, όπως είναι η παραδοσιακή μέθοδος που γίνεται το 1970, στην ουσία του, έτσι. Στην ουσία αυτή η μέθοδος, όλες, είναι η ίδια αρθοπλαστική. Το υλικό πρέπει να είναι καλό, να κρατήσει πολλά χρόνια. Το μόσχημα, ο στυλαιός, η κοτήλη. Ναι. Να μπει σωστά, με σωστές μοίρες, σωστές γωνίες κτλ. Ο τρόπος όμως είναι πιο σύγχρονος. Αυτό είναι η Super Bath. Πείτε μου σας παρακαλώ όμως κάτι. Μπαίνουμε λοιπόν από πάνω με παράλληλη πορεία προς το μοιραίο οστούν. Το ερώτημα όμως είναι, δεν θα χρειαστεί να κόψετε, να αφαιρέσετε το κομμάτι του ισχύου, την κοτήλη. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα πρακτικά είναι το ίδιο. Δηλαδή, εσείς μπορεί να μην προχωράτε σε μια εξάρθρωση του ισχύου διεγχειρητικά, ωστόσο πώς αφαιρείτε μέσα από εκεί λοιπόν το οστούν? Αυτό είναι ακριβώς. Έχει πολύ ειδικό σετ εργαλείων. Άρα υπάρχει μια εργαλειοσειρά που λέμε εμείς. Υπάρχουν περίπου 50 εργαλεία. Το ένα πίσω από το άλλο το χρησιμοποιούμε μέσα στο χειρουργείο. Άρα μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό είναι copyright. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος, άλλη εταιρεία. Πώς να πω. Αυτό έχει μια, πώς λένε, copyright, το οποίο λέει ότι αυτά τα 50 εργαλεία είναι μόνο Super Bath. Δεν μπορείς με άλλα εργαλεία, με άλλη εργαλειοσειρά. Με πατέντες, θα το πω έτσι πατέντα, ελληνικά. Ναι, πολύ σωστά. Αυτό έψαχνα. Ευχαριστώ, κύριε Μούτσο. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να κάνεις τη Super Bath με υλικά που δεν είναι παντενταρισμένα. Μάλιστα. Έρχεστε λοιπόν εσείς, εφαρμόζετε αυτή τη μέθοδο Super Bath. Το πλεονέκτημα λοιπόν, εκτός από αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι ουσιαστικά εκτοπίζουμε τους στένοντες και τους μυς, αλλά δεν εξαρθρώνουμε το ισχύο. Υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά αυτή τη μέθοδο για τον ασθενή? Νούμερο ένα. Αυτά που εμείς λέμε τόσο επιστημονικά, πολύ όμορφα, και ίσως και λίγο εκλεκευμένα, δεν αφορούν στην ουσία τον ασθενή. Αυτό που πραγματικά τον αφορά είναι ότι περπατάει αμέσως, δεν πονάει μετά το χειρουργείο και έχει ένα ισχύο καινούριο που έχει την αίσθηση ότι είναι δικό του. Αυτό είναι αποδεδειγμένο στις διάφορες εργασίες και στα συνέδρια. Άρα λοιπόν, αυτά τα πολύ υψηλή, πώς να πούμε, επιστήμη που λέμε, δεν τον πολύ αφορούν. Αυτό που τον αφορά ειλικρινά είναι η Super Bath, του δίνει καθόλου πόνο μετά το χειρουργείο, άμεση βάδιση, δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος σχεδόν σε όλα τα περιστατικά, γιατί δεν κόβουμε κανέναν αγκείο, όπως είπα, κανένα τένοντα, και έχει μια σταθερότητα άμεση στο ισχύο του. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι εμείς δεν εξαρθρώνουμε το ισχύο διεγχειρητικά, πόσος τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει όμως ότι το. Πόσο τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρει γιατί αν μου λέτε ότι αυτό μελλοντικά αυτό μπορεί είναι να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο ισχύο ή στο γόνατο. Ακριβώς. Τότε είναι άμεσο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η Super Bath τι καλό έχει? Δεν είναι ότι κάναμε κάτι πολύ δύσκολο εμείς και χαιρόμαστε οι ορθοπαιδικοί. Είναι ότι δίνουμε, ότι δεν εξαρθρώνουμε το ισχύο διαχειριστικά, του δίνει σχεδόν εξάλληψη της πιθανότητας μετεγχειρητικού εξαρθρήματος. Δηλαδή, μετά το χειρουργείο, οι αρθροπλαστικές όλες έχουν αυτό το πρόβλημα. Ότι μπορεί να βγει το ισχύο. Ένα 8% περιγράφεται στην πληρογραφία. Υψηλό ποσοστό. Βέβαια, υψηλό. Η Super Bath αρθροπλαστική ισχύου έχει το καλό ότι υποδεκαπλασιάζει το ποσοστό αυτό, δηλαδή φτάνει στο 1%. Άρα, μας δίνει μια ικανότητα, εμάς τους χειρουργούς, να λέμε στον ασθενή ότι το ισχύο σου δεν θα βγει, θα είναι σταθερό. Κάνει για όλους αυτή η μέθοδος, γιατρέ, όμως? Θα έλεγα ότι έχει μια, για όλους πρώτα απ' όλα, ναι, αλλά έχει και μια καλύτερη, φαίνεται στη βιβλιογραφία, έχει μια καλύτερη στόχευση και στους πιο νέους ίσως. Γιατί αυτό? Γιατί έχει μια πιο άμεση βάδιση, μια πιο καλή, πιο γρήγορη επιστροφή στην ποιότητα ζωής, την οποία ο νέος ασθενής τη θέλει. Ένας ασθενής που έχει 50 ετών αρθρίτιδα ισχύου. Είναι νέος. 50 ετών είναι νέος άνθρωπος πλέον. Έχει γραφείο να παραγωγικός. Πάει. Παίζει τέννις. Έχει αθλητισμό στη ζωή του, είναι παραγωγικός. Πάει κάθε μέρα στο γραφείο, οδηγεί, κάθεται σε χαμηλό αυτοκίνητο. Είναι όλα αυτά που έχει ένας 50χρονος. Άρα λοιπόν η Super Bath, επειδή έχει τόσο άμεση κινητοποίηση και αίσθηση σταθερότητας του ισχύου, αυτό που είπατε πολύ σωστά, δεν έχει περιορισμούς, δεν βάζουμε ανυψωτικό λεκάνης, δεν βάζουμε μαξιλάρια να είμαστε στα πόδια, μπορούμε αμέσως να κρατήσουμε σταυροπόδι καλή ώρα όπως κάθεστε, αμέσως, την επόμενη στιγμή, γιατί έχει άμεση σταθερότητα. Αυτό είναι το μυστικό σε εισαγωγικά της Super Bath. Ωστόσο,
Είναι όλοι οι υποψήφοι ασθενείς υποψήφοι επίσης για την SuperPath μέθοδο ή υπάρχουν κάποιοι αποκλεισμοί για τον ασθενή? Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα όρια που μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η SuperPath μέθοδος για κάποιους ασθενείς ή εξαιρούνται κάποιοι? Θα έλεγα ότι έχει τους περιορισμούς της κλασικής αρθροπλαστικής ισχύου. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός. Οι πολύ βαριές περιπτώσεις αρθρίτιδας, που δεν τις βλέπουμε πια, παραδοσιακά ο Τζίμι Τζο, αυτός ο δάσκαλος της SuperPath, έλεγε ότι μπορεί και να εξαιρούνται. Τελικά τα όρια της SuperPath, οι ενδείξεις, έχουν επεκταθεί τόσο πολύ που πρακτικά η SuperPath εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, μέχρι τώρα δεν σας άκουσα να μιλάτε καθόλου για ρομποτικά μηχανήματα, για πλοήγηση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάτι που σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά όταν μιλάμε για μια άρθρωση ή μια αρθροπλαστική, είναι ίσως πλέον ο κανόνας. Δηλαδή, στην SuperPath μέθοδο επιβάλλεται η χρήση ενός υπολογιστικού μηχανήματος κάποιας πλοήγησης από υπολογιστή για να έχουμε σωστή τοποθέτηση τομοσχευμάτων? Η SuperPath, θα πάω λίγο πιο επιστημονικά, γιατί για να απαντήσω πρέπει να πω λίγο δύο πραγματάκια. Η SuperPath αρθροπλαστική ισχύου, πρώτα απ' όλα είναι ένας ανατομικός δρόμος. Είναι ένας τρόπος, όπως είπαμε και πριν, πρόσβασης, που γίνεται η επέμβαση αυτή. Δεν είναι ρομπότ. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πρώτη εφαρμόσει ταυτόχρονη χρήση υπολογιστή μέσα στο χειρουργείο και μάλιστα γι' αυτό πήραμε και ένα βραβείο και έχουμε κάνει και μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. Επομένως, είναι κάτι το οποίο πλέον χρησιμοποιούμε. Η ψηφιακή πλοήγηση, mm-hmm. η χρήση υπολογιστή μέσα στο χειρουργείο, είναι κάτι το οποίο μας εξασφαλίζει διπλά για τη σωστή, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, σωστή τοποθέτηση τομοσχευμάτων. Η σωστή τοποθέτηση τομοσχευμάτων είναι αυτή που δίνει μακροβιότητα, κρατάει πολλά χρόνια η αρθροπλαστική. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να βάλουμε σωστά τα μοσχεύματα. Η SuperPath, επειδή γίνεται μέσα από μια μικρή τρύπα, μια μικρή οπή στο δέρμα, έχει αυτό το κακό ότι τον πρώτο καιρό που τη μαθαίνεις να την κάνεις σαν χειρουργός, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ τις γωνίες σε σχέση με τα ανατομικά οδηγά σημεία μέσα στο χειρουργείο. Η ψηφιακή πλοήγηση, η χρήση μέσα στο χειρουργείο παθητικού ρομπότ. Είναι ο δάσκαλος στα χέρια του χειρουργού. Είναι ακριβώς. Είναι αυτό που θα σου δώσει τη δεύτερη επιβεβαίωση ότι βλέπεις, παραδείγματος χάρη, τις 45 μοίρες, τις βλέπεις 45 και δεν, εκείνη τη μέρα δεν έβλεπες καλά, δεν είχες καλή οπτική. Μάλιστα. Και το έβαλες, ας πούμε, στις 35 και είναι πρόβλημα. Είναι η υποπτία λοιπόν που μπορείς να λάβεις και η διασφάλιση για τον ασθενή, γιατί το αποτέλεσμα έστω της μίας μοίρας υποθέτω ότι μπορεί να έχει κόστος για τον ασθενή. Πολύ μεγάλο κόστος, είτε σε πόνο είτε και σε κίνηση. Πολύ σωστά. Είπατε λοιπόν προηγουμένως, γιατί σας ρώτησα για το κρεβάτι, το χειρουργικό, αν απαιτείται εξειδικευμένο χειρουργικό κρεβάτι. Και θέλω να σας το τονίσω αυτό το πράγμα, γιατί θέλω να δω αν μπορεί η επέμβαση αυτή να γίνει σε ένα οποιοδήποτε, για παράδειγμα, χειρουργικό κέντρο, ή μπορεί να γίνει και σε ένα οποιοδήποτε χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός τέτοιου τύπου, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Χρειάζεται ένας χειρουργός που να την ξέρει, βασικό. Αυτό είναι. Να έχει εκπαιδευτεί, να έχει πάρει αυτή την μετεκπαίδευση στην ουσία. Mm-hmm. Και εγώ εκπαιδεύτηκα, πήγα στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα και έκανα αυτό το. Τι SuperPath έμαθα, είδα κάποιον που την έκανε, έκατσα λίγο μαζί του και εδώ στην Ελλάδα το ίδιο και έτσι μπόρεσα να την εφαρμόσω τη SuperPath. Άρα χρειάζεται ένας χειρουργός που να την ξέρει και μάλιστα εμείς λέμε ότι χρειάζονται δύο που να ξέρουν να κάνουν ταγκό, να χορεύουν ταγκό. Γιατί η SuperPath πραγματικά χρειάζεται να είναι και ένας απέναντί σου, είναι ίσως η μόνη επέμβαση που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Στην ουσία χρειάζονται δύο που να την ξέρουν καλά. Γιατροί. Δύο ορθοπαιδικοί, ναι. Μάλιστα. Καλά. Αυτό είναι ένας περιορισμός που αφορά κυρίως το ιατρικό, την ιατρική ομάδα και όχι τον ασθενή. Το γεγονός ότι δεν έχει, αυτό θέλω να σας πω, το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητος ο εξειδικευμένος εξοπλισμός παρά μόνο το σετ, το οποίο το σετ το παίρνει ο άνθρωπος της εταιρείας και το πάει οπουδήποτε στην Ελλάδα, την κάνει μια επέμβαση που μπορεί να γίνει, να το πούμε ανοιχτά, και σε δημόσιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Το κακό είναι ότι στα νοσοκομεία, τα ιδρύματα τα δικά μας, τα δημόσια, είναι ελάχιστοι που την κάνουν, γιατί δεν έχουν εξειδικευτεί σε αυτό. Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη μέθοδος. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, την απουσία εξαρθρήματος του χειρουργείου, για την οποία αναφερθήκατε πολύ χαρακτηριστικά, ναι, πολύ, αλλά και την απουσία διατομής οποιοδήποτε τένοντα. Δηλαδή,
δεν κόβεται, δεν τραυματίζεται ένα τένοντα. Δεν έχουμε ένα επιπλέον τραύμα, σωστά? Πολύ σωστά. Άρα, αφού δεν κόβουμε κανένα τένοντα, τελικά το ισχύο έχει μια πολύ καλή σταθερότητα και άμεση κινητοποίηση. Οι τένοντες γύρω από το ισχύο δεν τραυματίζονται και κινούνται αμέσως. Άρα δεν τους έχουμε πειράξει καθόλου. Ελάχιστη επίσης διεγχειρητική απώλεια αίματος για την οποία μιλήσαμε και η άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση, αυτά σε ό,τι αφορά την πρώτη κάρτα, χωρίς μετεγχειρητικούς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα το μαξιλάρι, το ανυψωτικό λεκάνης. Υπάρχει ένα κόστος γύρω από αυτά που, όπως και να το κάνουμε, επιβαρύνει τον ασθενή. Ναι, σίγουρα. Το σημαντικότερο βέβαια κόστος για τον ασθενή είναι οι φυσικοθεραπείες μετά. Η Super Path έχει το χαρακτηριστικό ότι πρακτικά δεν χρειάζεται φυσικοθεραπείες, γιατί ο ασθενής κινητοποιείται αμέσως. Μόνος του? Αυτό εξυπηρετείται από την πρώτη στιγμή? Από την πρώτη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο. Είναι σε όλους τους ασθενείς. Εγώ απλά θέλω οι ασθενείς μας να κρατάνε ένα πι ή κάποιες βακτηρίες, πατερίτσες, για να είμαι ασφαλής εγώ ότι δεν θα συμβεί κάτι. Για θέμα ψυχολογίας κυρίως, υποθέτω, έτσι? Είναι αυτό. Εμείς λέμε επίσης ότι το μόσχευμα, η αρθροπλαστική που μπαίνει, ενσωματώνεται τις πρώτες ώρες. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό γίνεται στο 99%. Η πλήρης ενσωμάτωση του μοσχεύματος γίνεται περίπου στις 15 μέρες. Άρα, αν θέλουμε μέγιστη μακροβιότητα της αρθροπλαστικής μας, είναι καλό τις πρώτες μέρες να έχουμε μια σχετική αποφόρτιση. Άρα, να κρατήσουμε ένα πι, μην πέσουμε, και για να αυξήσουμε την βιωσιμότητα της αρθροπλαστικής, δηλαδή να κρατήσει πολλά χρόνια. Μάλιστα. Άμεση πλήρης κινητικότητα και πατερίτσες που είπατε μόνο προληπτικά, περιορισμένος μετεγχειρητικός πόνος. Τίποτα, απλά ντεπών. Ντεπών, τίποτα. Ένα αναλγητικό, εν πάση περιπτώσει, ή οποιαδήποτε μάρκα. Ναι, δεν διαφημίζουμε. Γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες. Και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί ίσως για πολλούς αυτό είναι και το βασικό κίνητρο. Να σε ρωτήσει κάποιος γιατρέ, εγώ πότε επιστρέφω στην καθημερινότητά μου, πότε ανακτώ την ποιότητα ζωής μου και πότε μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο, τένις? Μπορεί να παίξει κανείς ποδόσφαιρο όταν έχει κάνει μία επέμβαση στο ισχύο? Βέβαια, μπορεί. Γι' αυτό σας είπα κιόλας, κύριε Μούτσο, ότι είναι μια επέμβαση που απευθύνεται σε νέο κόσμο. Έχουμε και ασθενείς νέους, οι οποίοι πηγαίνουν γυμναστήριο, παίζουν τένις κανονικά. Άρα δεν χρειάζεται κανείς να φτάσει σε μια ηλικία που θεωρητικά αποσύρεται από την ενεργοδράση για να μπορέσει να πει ότι θα πάει σε μια αρθροπλαστική ισχύου? Όχι, αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή είναι μια επέμβαση που δεν την κάνουμε ελαφρά την καρδία. Είναι μια επέμβαση που πρέπει να έχει κάποιες ενδείξεις. Γίνεται όταν η ποιότητα ζωής έχει πέσει τόσο πολύ που χρειαζόμαστε να την κάνουμε για να ανακτήσουμε την ποιότητα ζωής μας. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα όμως που αντιμετωπίζουμε και θα κατεβούμε λίγο πιο χαμηλά στα πόδια μας είναι η γνωστή χιαστή μας. Και πιο συγκεκριμένα όταν έχουμε τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού. Εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα και μπορεί να προκύψει από ό,τι γνωρίζω από μια τυχαία κίνηση να κολλήσει, που λέμε, το πόδι μας στο έδαφος και να γυρίσει, να έχουμε μια ρήξη του πρόσθιου χιαστού. Εκεί λοιπόν, για τι ακριβώς βλάβη μιλάμε? Τι συμβαίνει στη ρήξη πρόσθιου χιαστού? Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, να ξεκινήσουμε από τα απλά και βασικά, είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται στο κέντρο του γόνατος. Εξασφαλίζει προσθιοπίστια σταθερότητα και στροφική σταθερότητα. Οι βασικοί σύνδεσμοι του γόνατος είναι τέσσερις. Είναι ο πρόσθιος, ο πίστιος χιαστός, ο έσω πλάγιος και ο έξω πλάγιος. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Τέσσερα λοιπόν σε σχήμα Χ, τένοντες, χιαστοί, που κρατάνε ουσιαστικά το γόνατο σε μια ολοκληρωμένη κινητική λειτουργία. Σωστά? Σωστά. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος τραυματίζεται πολύ συχνά και είναι και πιο διάσημος, να το πούμε, με την έννοια ότι αυτός σπάει πολύ συχνά σε αθλητικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Όταν σπάσει, αφήνει αστάθεια. Δηλαδή, ο ασθενής αισθάνεται το γόνατο του ασταθές, του φεύγει προς τα εμπρός και δεν μπορεί να αθληθεί. Δεν μπορεί να στρίψει, να τρέξει, να σταματήσει απότομα, με αποτέλεσμα να τραυματίζει και άλλες δομές ανατομικές του γόνατος, όπως είναι, ας πούμε, η μηνίσκη, πολύ γνωστή επίσης. Άρα, η πρώτη βλάβη, η ρήξη πρόσθιου χιαστού, σημαίνει ότι θα έχει παρενέργειες και επιπλοκές, καταστρέφοντας πρακτικά στο σύνολο του γόνατος. Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας εμείς, στο 99% των περιπτώσεων, είναι τεράστιο το ποσοστό, λέμε ότι η ρήξη του πρόσθιου χιαστού οδηγεί στην αρθροσκοπική αποκατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να χειρουργηθούμε. Ειδικά όταν είμαστε νέοι
και θέλουμε να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας. Και τέλος πάντων, το γόνατό μας, χωρίς πρόωστιο χιαστό, κατακριμνίζεται, χαλάει. Μάλιστα. Και πώς ακριβώς λοιπόν γίνεται η αποκατάσταση, γιατί εφόσον μιλάμε για γόνατο, μιλάμε για επέμβαση, χειρουργική επέμβαση. Σήμερα με την γνώση που διαθέτουμε στην ιατρική αλλά και στην τεχνολογία που συμβαδίζει με την ιατρική, πώς ακριβώς αποκαθιστούμε τη βλάβη αυτή? Η βλάβη αυτή αποκαθίσταται αρθροσκοπικά. Πρακτικά ο πρόστιος χιαστός σύνδεσμος έχει σπάσει και δεν επιβιώνει. Δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο πρόστιος χιαστός. Έχει χάσει την αιμάτασή του. Πάμε λοιπόν για αντικατάσταση. Ναι, ακριβώς. Με δικό μας μόσχευμα πάντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Πάντα χρησιμοποιούμε δικό μας μόσχευμα. Το οποίο στη προέρχεται από πού, γιατρέ? Στη χειρουργική του πρόστιου χιαστού, θέλω να το πω αυτό, συγγνώμη, θα σας απαντήσω αμέσως. Πάντα δικό μας μόσχευμα, ποτέ συνθετικό. Γιατί ο λόγος αυτός, ποιος είναι ο λόγος? Το συνθετικό μόσχευμα έχει φανεί ότι έχει μια δικιά του ζωή, να το πούμε έτσι. Και ενώ υπάρχει, το έχουμε βάλει πιο παλιά στο παρελθόν, το βάζαμε συνέχεια. Φαίνεται ότι έχει μια δικιά του ζωή και καταστρέφει το υπόλοιπο γόνατο. Άρα λοιπόν, εμείς πάντα χρησιμοποιούμε δικό του μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή. Οι περιοχές λήψης του μοσχεύματος είναι ένα τμήμα του επιγονατιδικού τένοντα μπροστά στο γόνατο, κάποιο κομμάτι του τετρακέφαλου του ίδιου του ασθενούς ή οι τένοντες από τους ισχυοκνημιαίους, που είναι τένοντες πίσω από το γόνατο. Άρα υπάρχουν τρεις περιοχές λήψης μοσχεύματος που τους φτιάχνουμε μέσα στο χειρουργείο με τέτοιο τρόπο. Ένα από τα τρία αυτά μοσχεύματα παίρνουμε σε κάθε ασθενή, δεν παίρνουμε και τα τρία. Όποιο εξυπηρετεί ανάλογα με την περίπτωση. Ναι, λέτε. Και αυτό ακριβώς, κύριε Μούτσο, είναι αυτό που λέμε εξατομικευμένη αντιμετώπιση της ρήξης του πρόστιου χιαστού. Δηλαδή, για κάθε ασθενή καθόμαστε και διαλέγουμε μόσχευμα που δεν θα σπάσει. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας του χειρουργείου του πρόστιου χιαστού. Το θέμα είναι ο ασθενής να σπάσει το χιαστό του, να το φτιάξουμε και να μην το ξανασπάσει. Άρα, λοιπόν, ένα μόσχευμα το οποίο έρχεται από τον ίδιο τον δότη εξασφαλίζει και την μόνιμη διάρκεια ζωής, δεν υπάρχει όριο, με την έννοια ότι δεν θα υπάρξει κάποια άλλη τραυματική βλάβη. Σωστό. Το ίδιο το μόσχευμα, όταν είναι από τον ίδιο τον ασθενή, το κάνει δικό του. Απορροφήσιμο λοιπόν, ενσωματώνεται. Ενσωματώνεται, δεν απορροφάται. Mm-hmm. Ενσωματώνεται. Άρα λοιπόν παίρνει ξανά αιμάτωση. Βάζουμε λοιπόν εμείς μέσα στο χειρουργείο στη θέση, ακριβώς στη θέση που είχε ο συγκεκριμένος ασθενής, και αυτό είναι κομμάτι της εξατόμικευσης, δηλαδή στη θέση που ήταν ο χιαστός αυτού του ασθενούς, πάμε και βάζουμε εμείς ένα νέο χιαστό. Στην ουσία βάζουμε ένα τένοντα, να το πούμε ακριβώς, γιατί όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν, τα τρία αυτά μοσχεύματα είναι τένοντες, και εμείς πάμε και τα βάζουμε στο σημείο που ήταν ο χιαστός σύνδεσμος, για να γίνει ο τένοντας, να γίνει σύνδεσμος. Καταλάβατε? Από τα σημεία στα οποία όμως αφαιρείται αυτόν τον σύνδεσμο, μάλλον τον τένοντα, συγγνώμη. Τον τένοντα. Δεν θα λείψει από εκείνα τα σημεία. Όχι, γιατί? Γιατί, γιατί εμείς πάμε και αποκαθιστούμε την περιοχή που λείπει, ναι, με συγκεκριμένο τρόπο συγγραφής, και αυτό αναγεννάται. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση αδυναμίας ή, να το πω έτσι, ρήξης του συγκεκριμένου σημείου από που πήρατε τον τένοντα. Όχι. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα μόσχημα το οποίο έρχεται από τον ίδιο το δότη, και από την άλλη πλευρά έχουμε και ανασύσταση στο σημείο από το οποίο το αφαιρέσατε. Ακριβώς. Στην ουσία τα υπόλοιπα στοιχεία, οι υπόλοιποι μύες, αναλαμβάνουν τη δράση που λείπει από το σημείο που έχουμε πάρει, να το πω έτσι λίγο σχηματικά. Τώρα, επειδή μιλήσατε για εξατομικευμένη αντιμετώπιση της ρήξης του πρόστιου χιαστού, πώς ακριβώς το εννοείται αυτό, πέρα από το ότι παίρνετε το αντίστοιχο μόσχευμα από τη συγκεκριμένη περιοχή στον κάθε ασθενή? Τι άλλο περιλαμβάνει αυτή η εξατομικευμένη αντιμετώπιση? Πρώτα απ' όλα, το βασικό κομμάτι είναι αυτό, να το πω αυτό λίγο. Και είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που έχει χτυπήσει το χιαστό του και είναι στο επάγγελμά του υδραυλικός, πατωματζής κτλ., δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε επιγονατιδικό που γονατίζει κάτω. Θα τον πονάει. Στη συνέχεια, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει μια σωστή κλινική εξέταση από εμένα και στο ιατρείο, και όταν είναι ξύπνιος ο ασθενής, αλλά και αφού πάρει την άρκωσή του. Δηλαδή, γιατί το λέτε αυτό, ποια είναι η διαφορά? Υπάρχουν διαφορές εκεί πέρα που μπορούμε να τις αντιληφθούμε στο πώς είναι το γόνατο του ασθενούς που εξετάζουμε
πριν την άρκωση και μετά την άρκωση. Δηλαδή, αφού χαλαρώσει το μυϊκό του σύστημα, αλλάζει η κλινική εικόνα. Άρα, δεν είναι μία λύση ταιριάζει σε όλους. Όχι, όχι. Αυτό που λέτε. Δεν μπορούμε όλοι να φοράμε την ίδια μπλούζα, να το πω λίγο σχηματικά. Υπάρχουν νούμερα στις μπλούζες. Δεν μπορεί να είναι one size fits all. Θα το πούμε και λίγο αγγλικά. Είναι αλήθεια ότι κάθε γόνατο χρειάζεται το χιαστό του. Αυτό είναι πρακτικά. Υπάρχει μαγνητική τομογραφία που εγώ την εκτιμώ, τη μετράμε προεγχειρητικά και βλέπουμε κάποια στοιχεία μέσα στο χειρουργείο, μετράμε κάποιες αποστάσεις και μπορούμε να, με βάση δημοσιευμένες εργασίες, δεν είναι δικιά μου εφεύρεση αυτή, εφαρμόζουμε ένα χιαστό, τέλος πάντων, να το πούμε λίγο σχηματικά, που πρέπει σε αυτόν τον ασθενή, ούτως ώστε να έχει ελάχιστες πιθανότητες να ξανασπάσει το χιαστό του. Πάμε λοιπόν να βλέπουμε παράδειγμα όμως πώς ακριβώς δημιουργείται αυτή η ρήξη του πρόσωπου χιαστού στο βίντεο και πώς βέβαια αποκαθίσταται. Και ενώ βλέπουμε λοιπόν εδώ στο animation το γόνατο και πώς ακριβώς έχουν προκληθεί αυτές οι βλάβες, θέλω να σας ρωτήσω πώς γίνεται η συνδεσμοπλαστική. Δηλαδή, πήραμε τα μοσχεύματα, τα αφαιρέσαμε από τα τρία σημεία, θα μου επιτρέψετε, ισχυοκριμιαίοι, επιγονατιδικός και τετρακέφαλος. Είναι τα τρία βασικά σημεία τα οποία προαναφέρατε. Παίρνουμε ένα σημείο για κάθε ασθενή. Όποιο κρίνετε εσείς κατάλληλο. Ναι. Αυτή λοιπόν η συνδεσμοπλαστική που θα κάνετε, πόσο καιρό θα πάρει για να αποκαταστήσει την βλάβη και να είναι ο αθλητής ή ο ασθενής λειτουργικός? Ο τυπικός χρόνος που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι 6 μήνες. Έξι μήνες κινητικότητας ή αδράνειας? Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Ο ασθενής περπατάει αμέσως. Νούμερο ένα. Την επόμενη μέρα ξεκινάει φυσικοθεραπείες. Την επόμενη μέρα, όπως θα ακούτε. Χρησιμοποιούμε κάποιες βακτηρίες μασχάλης, πατερίτσες, τον πρώτο καιρό για να ενσωματωθεί το μόσχευμα και να αποκτήσει πάλι αιμάτωση. Επομένως, ξεκινάμε αμέσως την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση όμως είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Παίρνει πολύ μήνυ, να την πω ακριβώς, να είμαι ακριβής, και έχει κάποια στάδια αποκατάστασης. Το εξάμεινο που ανέφερα πριν, κατ' ελάχιστο, είναι η επιστροφή στον αθλητισμό. Στις πλήρεις πλήρεις αθλητικές δραστηριότητες. Η επιστροφή στον αθλητισμό, παραδείγματος χάρη το τρέξιμο, αυτό συμβαίνει περίπου στους 2,5 με 3 μήνες. Η επιστροφή στο ποδήλατο, να κάνουμε ποδήλατο, είναι περίπου στο δίμηνο. Το πρώτο δίμηνο έχουμε κάποιες φυσικοθεραπείες, κινεστησία, ιδιοδεκτικότητα, κάποια ισορροπίες που κάνουμε με τους ασθενείς μας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποκατάστασης, της πλήρους επανόδου στον αθλητισμό μετά από ρήξη πρόσωπου χιαστού, είναι το καλό, σωστά δομημένο σύστημα, σε εισαγωγικά, φυσικοθεραπείας και γυμναστού αποκατάστασης, δηλαδή ο γυμναστής αποκατάστασης. Ο φυσικοθεραπευτής σου και ο χειρουργός, τα είπα λίγο ανάποδα χρονικά, είναι πολύ σημαντικά, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη επιτυχία, δηλαδή επάνωδο στις αθλητικές δραστηριότητες. Εάν υποθέσουμε ότι η βλάβη αυτή την οποία αποκαταστήσατε την πρώτη φορά ξανασυμβεί, δηλαδή έχουμε πάλι μια ρήξη πρόσθετου χιαστού στο ίδιο γόνατο, έχουμε τη δυνατότητα αναθεώρησης της βλάβης αυτής? Και βέβαια, αυτό είναι αυτό που εμείς λέμε revision, δηλαδή πρέπει να ξαναγίνει. Ένας χιαστός που φτιάχνουμε είναι δεδομένο ότι μπορεί να ξανασπάσει όπως έσπασε την πρώτη φορά. Η δουλειά η δικιά μας είναι να εξαλείψουμε την πρώτη φορά τις πιθανότητες να ξανασπάσει. Αυτό είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα, το 1% περίπου λέμε, να ξανασπάσει. Ο βασικός λόγος να ξανασπάσει είναι η μη σωστή ανατομική τοποθέτηση την πρώτη φορά. Δηλαδή, ο χιαστός να μην έχει μπει σωστά την πρώτη φορά. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, το revision, αυτό που να ξαναχειρουργηθεί που λέμε, είναι ένα χειρουργείο που, εφόσον έχει αστάθεια το γόνατο, πρέπει να γίνει. Και είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να γίνει, έτσι. Απλά πρέπει να... Με το ίδιο μόσχευμα ή πρέπει να ληφθεί ένα καινούργιο μόσχευμα? Όχι, πρέπει να ληφθεί ένα καινούργιο μόσχευμα. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε κάνει την πρώτη φορά χιαστό κάπου και έχουμε πάρει ισχυοκνημίαιους τένοντες, ο χειρουργός έχει πάρει εκεί ισχυοκνημίαιους, αυτό που είπαμε, τένοντα από πίσω. Το να πάμε να ξαναχειρουργήσουμε το χιαστό και να πάρουμε από το άλλο γόνατο πάλι ισχυοκνημίαιους, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η συνταγή της αποτυχίας. Μάλιστα. Γιατί έχουμε πάρει το ίδιο μόσχευμα και το βάζουμε και στις ίδιες τρύπες. Αυτό είναι λάθος. Άρα λοιπόν πρέπει
να γίνει στο revision, όταν ξανασπάει ο χιάστος στο ίδιο γόνατο, πρέπει να γίνει μια πολύ σωστή προεγχειρητική εκτίμηση. Η οποία και πήγε στραβά ουσιαστικά. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε το αίτιο για το οποίο το έσπασε. Ήταν ένα τροχαίο, εντάξει, οκ. Okay. Εκεί μιλάμε για ένα τραυματισμό. Μιλάμε όμως για μια βλάβη η οποία φαίνεται να έχει βαθύτερα αίτια. Πολύ σωστά. Και ενώ έχει χειρουργηθεί ο ασθενής, ξαναμπαίνει στη διαδικασία και σε περιπέτεια, ίσως για ακόμη ένα εξάμηνο. Όχι, να εξάμηνο είναι λίγο που λέτε τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά είναι λίγο. Δηλαδή. Υπολογίζουμε στο έτος τη δεύτερη φορά. Μάλιστα. Ένα χρόνο. Και πρέπει να βρεις σίγουρα, σαν γιατρός τώρα σας μιλάω, τι έφταξε. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι εκείνοι οι καθοριστικοί παράγοντες, γιατρέ, για την επιτυχή τοποθέτηση και βέβαια την αποκατάσταση της βλάβης, της ρήξης του πρόσωπου χιαστού. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η εξατομικευμένη, θα το ξαναπώ, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Δηλαδή, μέσα στο χειρουργείο, ένα άλλο τμήμα της εξατομικευμένης αντιμετώπισης είναι να ξέρεις την αρθροσκοπική σου ανατομία. Να μπορείς να αναγνωρίσεις σε αυτόν τον ασθενή που ήταν ο χιαστός αυτού του ασθενούς και να τον βάλεις ακριβώς εκεί που ήταν αυτού του ασθενούς. Το γιατί τονίζω. Ο κάθε ένας λοιπόν ασθενής, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είναι μια μοναδική, μια μεμονωμένη περίπτωση. Ακριβώς. Και πώς διασφαλίζεται ακριβώς αυτό, δηλαδή υπάρχει τρόπος, πέρα από την εμπειρία του γιατρού, υπάρχει κάποιος επιστημονικός ή τεχνολογικός τρόπος για να γίνει αυτό με σαφήνεια και ακριβία? Τα λεγόμενα έτσι ρομπότ στην αρθροσκόπηση στην ουσία είναι μια αποτυχία. Δεν έχουν μπορέσει να μας βοηθήσουν ουσιαστικά ακόμα. Επομένως, στην αρθροσκόπηση έγκυται στην ικανότητα του χειρουργού, του αρθροσκόπου, να ξέρει καλά τα ανατομικά footprints, τα ανατομικά σημεία που πρέπει να πατήσει, σε εισαγωγικά, για να βάλει σωστά τον καινούριο πρόσθετο χιαστό σύνδεσμο, ούτως ώστε αυτός να μπει στη θέση που ήταν και να πάρει και την αιμάτωση που είχε ο προηγούμενος χιαστός. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Γι' αυτό κιόλας σας το λέω πολύ τιμία, οι χιαστοί δεν πονάνε. Ο κόσμος νομίζει, για κάποιο λόγο, ότι όταν πονάνε. Όταν λέτε δεν πονάνε, τι εννοείτε? Δεν πονάει. Το χειρουργείο αυτό δεν πονάει. Όταν πας και βάζεις το χιαστό εκεί που ήταν ο χιαστός αυτού, το γόνατο, τι να πω, του αρέσει. Είναι ο χιαστός που του λείπει. Αν πας και του βάλεις. Ναι, αλλά σίγουρα το τραύμα που έχει γη προκληθεί προκειμένου να τοποθετηθεί ο χιαστός, η τομή δηλαδή, είναι μια τομή. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Σας το λέω πολύ τιμία. Δεν πονάει. Μιλάμε για μια τομή περίπου για τη λήψη του μοσχεύματος, περίπου 1,5 εκατοστό. Τόσο μικρή. Ναι, τιμία. Τόσο την κάνουμε εμείς την τομή. Ναι. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένος τρόπος που μπορεί να γίνει τόσο μικρή, άρα η τομή δεν πονάει. Έχουμε ένα ισολογικό τίμα από πίσω μας που φροντίζει για τον πόνο. Δεν πονάει. Το μυστικό, όταν πονάει ο χιαστός πολύ ή έχει πάρα πολλές βλάβες στο γόνατο, δηλαδή. Πέρα από το χιαστού. Ναι. Έχει ταυτόχρονα ρίξει ρίζας μηνίσκου. Έξω, έσω, μηνίσκου, έσω, πλάγιος, έξω, πλάγιος. Αυτό το γόνατο, ναι, θα πονέσει. Δεν είμαστε μάγοι. Αλλά όταν έχει χιαστό και πας μόνο, ρίξει προς του χιαστού και πας και του βάλεις ένα χιαστό εκεί που ήταν ο δικός του, το γόνατο αυτό δεν πονάει. Τεντώνει αμέσως, έχει κάμψει μέχρι τις 100 μοίρες άμεσα με τη χειρητικά. Μπορούμε να έχουμε αποκατάσταση χιαστών πέραν του μπροστινού, ακόμη και στο πλάι, πίσω ή οτιδήποτε άλλο, σε μία χειρουργική επέμβαση? Προφανώς, μία κάνει. Mm-hmm. Μία επέμβαση είναι. Παίρνουμε το μόσχευμα, το φτιάχνω ο συνεργάτης μου πίσω στο. Όχι, αναφέρουμε χαρακτηριστικά σε ρήξη πολλαπλών χιαστών γύρω από το γόνατο. Α, μιλάτε. Δηλαδή ότι έχουμε πρόσθετο χιαστό, πίσω χιαστό, έξω πλάγιο, έξω πλάγιο. Ναι. Αυτά είναι πολύ εξατομικευμένα πράγματα. Δηλαδή, όταν είναι ένα τροχαίο συνήθως ή είναι κάποιο αθλητής. Μπορεί να συμβεί όμως. Μπορεί να συμβεί. Ειδικά σε αθλήματα όπως η πάλι, η οποία έχει κάποιες λαβές κτλ. Όπως το jiu-jitsu. Αυτά τα αθλήματα μας δίνουν ασθενείς που έχουν ταυτόχρονες ρήξεις πρόσθετου χιαστού με οπίσθιο, πρόσθετου χιαστού με εξωπλάγιο, πίσθιο χιαστού με έσω. Όλα αυτά ξεχωρίζουμε και εξατομικεύουμε τα πρωτόκολλά μας. Υπάρχουν περιπτώσεις, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ πριν πόσο καιρό ήταν, δεν θυμάμαι, ο οποίος έκανε ταυτόχρονες ρήξεις πρόσθιου, οπίσθιου και έξω πλάγιου. Αυτό, ας πούμε, το χειρουργείο είναι προς το συμφέρον του ασθενούς να γίνει σε δύο φορές. Άρα πας και φτιάχνεις πρώτα, μάλλον τον οπίσθιο χιαστό, και σε δεύτερο χρόνο, τελευταίο συνήθως, αφήνουμε τον πρόσθιο. Καλά, αυτό είναι βέβαια εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορούν να συμβούν.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, γιατί μαζί σας θα κατανοήσουμε μία διαφορετική προσπέλαση στο ισχύο, το οποίο μπορεί να ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο και μάλιστα να μην περιμένει ο ασθενής να φτάσει μια ηλικία των 60-70 ετών, οπότε ίσως να θεωρήσει ότι, εντάξει, τώρα ας πούμε μπορώ να βγω από την ενεργό δράση και ίσως μπορώ να υποβληθώ σε μια τέτοια επέμβαση. Μπορεί λοιπόν να γίνει νωρίς και ένας άνθρωπος να πάρει πάλι στα χέρια του τη ζωή του. Και βέβαια, εμείς έχουμε τέτοιους ασθενείς. Χαρακτηριστικά θυμάμαι μια ασθενή που επέστρεψε στο γυμναστήριό της και η κουβέντα που μου είπε, γιατί λέω πολύ τιμία, είναι επιτέλους γιατρέ, είμαι καλά με τον άντρα μου. Γιατί αυτή είναι 48 ετών, η κυρία 49, κάτι τέτοιο ήταν. Και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στη ζωή της. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, μιας και το αναφέρετε, ορισμένες μαρτυρίες ασθενών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε τέτοιες επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχύου με SuperPath. Ατύχημα στο σπίτι, έπεσα και έσπασα το ισχύο. Πόνοι που υπέφερα για ένα χρόνο μέχρι να γίνει SuperPath. Το ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ από το τραπέζι, το ότι δεν μπορούσα να κατέβω σκαλί, δεν μπορούσα να αυτοεξυπηρετηθώ, ήταν κάτι τρομερό. Έφυγε ένας χρόνος από τη ζωή μου έτσι. Έψαχνα να βρω έναν γιατρό για να μπορώ να έχω μια καλή επικοινωνία μαζί του, τον οποίο να τον εμπιστευτώ. Αυτή τη στιγμή μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο να βγάλουμε κάποιες ακτίνες, να δούμε τι ακριβώς έχει το πόδι σου. Με περίμενε, μπορώ να πω στην πόρτα, με παρέλαβε. Πρέπει να είδε τον πανικό μου και το φόβο μου. Και πήγαμε μαζί στο ακτινολογικό. Ήταν η νοσοκόμα η οποία του λέγε το καροτσάκι να πάω στο ακτινολογικό και της είπε άσε θα την πάω εγώ. Με πήγε, περίμενε έξω, πήρα το αποτέλεσμα και κάθισε και σχεδόν μου έκανε σεμινάριο για να διαχειριστώ το φόβο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Αισθάνθηκα ασφαλή στα χέρια του εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν έκανα την εισαγωγή και την άλλη μέρα το πρωί, κάναμε την επέμβαση. Όταν ξύπνησα λοιπόν στο δωμάτιό μου, δεν είχα πόνο ποτέ. Ούτε μετά, αλλά ούτε και στο σπίτι. Ποτέ δεν πόνεσα. Αισθάνομαι δυνατή όπως πρώτα και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορώ να παίξω με τον εγγονό μου ποδόσφαιρο, μπορώ να παίξω κυνηγητό, πράγματα που δεν μπορούσα να τα κάνω πριν. Ξαφνικά είχα δυνατούς πόνους, δεξιά ψηλά εδώ στο ισχύο. Δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω, ούτε σκάλες να ανέβω, να κατέβω. Κανονίσαμε ραντεβού με τον γιατρό για την επέμβαση, με τη μέθοδο SuperPath. Όλα πήγανε πολύ πολύ καλά. Ο γιατρός ήταν πάντα κοντά μου, ήρθε αμέσως το απόγευμα να με δει. Και την άλλη μέρα έκανα περπάτημα στο διάδρομο, μόνος μου, χωρίς βοηθήματα. Και ανέβηκα και κατέβηκα και σκαλιά. Η αποκατάστασή μου ήταν πολύ εύκολη. Δεν χρειάστηκε ούτε φυσικοθεραπεία. Για 2 μέρες είχα πατερίτσες. Γενικά η αποθεραπεία μου πέρασε τόσο γρήγορα και χωρίς να την καταλάβω και περίμενα τη στιγμή να πάω να μου βγάλει ο γιατρός τα ράματα. Ο γιατρός σε όλο αυτό το διάστημα ήταν πάντα κοντά μου, υποστήριξη σε όλα. Ψυχολογική, ιατρική. Είναι άνθρωπος από τους λίγους που έχω γνωρίσει και σαν επιστήμονας, αλλά και σαν άνθρωπος. Με στήριξε πάρα πολύ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που πέρασα. Άρχισα ξαφνικά να έχω πόνους στο πόδι, μέρα με τη μέρα αυτό δυνάμωνε, οπότε αυτό άρχισε σιγά σιγά να με ρίχνει και από την καθημερινότητά μου, να μην μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που έκανα πριν. Διάβασα ένα άρθρο στο ίντερνετ του κυρίου Τζόγλου. Αυτό το άρθρο φωτογράφιζε τον εαυτό μου, φωτογράφιζε εμένα. Όλα αυτά που έλεγε ήταν σαν να τα έλεγε για μένα. Κατευθείαν πήρα τον κύριο Τζόγλου τηλέφωνο. Δεν είχα κανένα φόβο, κανένα άγχος. Όλο αυτό μου το είχε πάρει ο γιατρός. Όταν βγήκα και πήγα στο δωμάτιο, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί δεν πονούσα. Όσο περνούσαν οι ώρες, δεν πονούσα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω πώς ένιωθα, ότι δεν πονάω γιατί είχα συνηθίσει με τον πόνο. Πήγα σπίτι μου, μπορούσα και έκανα τα πάντα. Δεν το πίστευα. Αυτά που μου είχε πει ο γιατρός, αυτά γίνανε πράξη. Επανήλθα γρήγορα στην καθημερινότητά μου. Έκανα πράγματα τα οποία τα έκανα πριν και τα οποία είχα ξεχάσει. Ξεκίνησα το γυμναστήριό μου, το περπάτημά μου, που δεν μπορούσα πριν να περπατήσω και όλα αυτά που έκανα πριν. Η ζωή μου γύρισε πίσω.
Ο κύριος Ντζόγλου ήταν δίπλα μου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο ίδιος ο γιατρός ερχόταν για τις αλλαγές. Ο ίδιος ο γιατρός ήρθε μου έδωσε το εξιτήριο. Ο ίδιος ο γιατρός μου έδωσε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τον παίρνω τηλέφωνο. Ο ίδιος ο γιατρός μου είπε ότι ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε χρειαστώ θα είναι στο πλάι μου. Αυτό μου είπε και αυτό έγινε. Μου έδωσε τη ζωή μου πίσω, νομίζω ότι αυτό ήταν. Γιατρέ, νομίζω ότι οι ασθενείς ίσως είναι και οι καλύτεροι μάρτυρες όταν πρόκειται για μια συγκεκριμένη επέμβαση και με πιο συγκεκριμένη μέθοδο η οποία εφαρμόζεται. Όπως αυτές λοιπόν που ακούσαμε για τις δύο κυρίες και τον κύριο, και μάλιστα ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Ήταν στον τομέα μας. Απλά αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένας ασθενής και αυτός. Οι μέθοδοι αυτές είναι αλήθεια ότι δίνουν στον κόσμο την ποιότητα ζωής που του λείπει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να δώσουμε στον ασθενή μας την ποιότητα ζωής που έχει χάσει. Γιατρέ, λοιπόν, ακούσαμε σήμερα και μάθαμε πολλά για την μέθοδο SuperPath, για την αρθροπλαστική ισχύου, αλλά βέβαια και για την εξατομικευμένη αποκατάσταση του πρόσθυχου αστού και βέβαια της ρήξης αυτού. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μούση. Η αποκατάσταση βλάβης των χιαστών είναι μια πολύπλοκη επέμβαση. Στα χέρια ενός ειδικευμένου χειρουργού, με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών, μπορεί να είναι μια υπόθεση ρουτίνας, αρκεί και ο ασθενής να έχει ενεργή συμμετοχή στην αποκατάσταση. Η SuperPath αρθροπλαστική ισχύου μπορεί να προσφέρει την χαμένη ποιότητα ζωής στον ασθενή, απομακρύνοντας τον πόνο αλλά και την αδυναμία βάρησης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.